Ήρθαν και απόείδαν οι άνθρωποι της αναγέννησης και σε πείσμα όλων και κόντρα στα δεινά που έχει περάσει ο Σύλλογος όλο το καλοκαίρι, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους χθες το απόγευμα. Από την Πέμπτη και την Όμο βρίσκονται ξανά στο φυσικό τους χώρο, περιμένοντας αποφάσεις από την Ομοσπονδία για την κατηγορία που θα αγωνίζεται η ομάδα τη νέα χρονιά. Η εκκίνηση δόθηκε από τις οδηγίες του Βάιο Καραγιάννη, αλλά και του προπονητή της ομάδας νέων Κώστα Παπαδάκου. Ο πρόεδρος του Κοιτινόμου, Σωτήρης Αντωνίου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας. Η σημερινή μέρα είναι η πιο σημαντική της τελευταίας περιόδου για την αναγέννηση, γιατί βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο, σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα όλων. Αρκετοί παίκτες, καρδιτσιώτες παίκτες και κάποια παιδιά εκτός καρδίτσας που τους θεωρούμε δικούς μας, λόγω του ήθους και του χαρακτήρα τους, βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Αγκάλιασαν την ομάδα, το εκτιμούμε αυτό, όπως και αυτοί φαίνεται ότι εκτίμησαν την προσπάθεια τη δική μας. Η προσπάθεια της διοίκησης είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό σήμερα η ομάδα βρίσκεται στο γήπεδο. Αρχίζει τις προπονήσεις, την προετοιμασία της. Πιστεύουμε ότι το πρωτάθλημα θα αργήσει να ξεκινήσει, όπως πιστεύουμε ότι θα πάρουμε μέρος ξανά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.